Γλυκές μελωδίες αλλά και έντονοι ρυθμοί συνέθεσαν ένα πανέμορφο μουσικό σκηνικό στην πόλη της Ναυπάκτου, όπου και εδώ τιμήθηκε η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Νεανικά συγκροτήματα, DJs, μπάντες, μουσική, ακόμα και η παραδοσιακή χοροδία της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, αλλά και η μεικτή χοροδία, βρίσκονταν σε 5 διαφορετικά σημεία της πόλης, χαρίζοντας σε παράλληλο χρόνο μοναδικές μουσικές στιγμές στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Ήδη από νωρίς, το σύνθημα έδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου, που πλημμύρισε με μελωδίες στους δρόμους της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί πως η 21η Ιουνίου, που είναι και η ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, δηλαδή η μεγαλύτερη του χρόνου, καθιερώθηκε στο Παρίσι ως ημέρα μουσικής το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού. Έκτοτε, αρκετές πόλεις ανά την Ευρώπη συμμετείχαν στο θεσμό αυτό, με κύριο σκοπό η μουσική να φτάσει πραγματικά παντού. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε πλατεία, σε κάθε δρόμο, κάθε πάρκο, κάθε συναυλιακό χώρο. Γιορτάζει τη μουσική, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής σε διάφορα σημεία της πόλης, στον κήπο του Μπότσαρη, στο Γρίποφο, στην Πλάζα, στο λιμάνι, στο Στενοπάζαρο ακούγεται μουσική και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι έχει βγει ο κόσμος έξω και ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα παιδιά, όλα τα μουσικά σχήματα της πόλης που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, καθώς επίσης και τους συγχολήπτες που από το πρωί δουλεύουν εθελοντικά για να συμμετέχει η πόλη μας σε αυτή την τόσο σημαντική γιορτή.
Σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι στη διοργάνωση της Ναυπάκτου η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κατάγονται από την πόλη και σύμφωνα με τους υπευθύνους αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους. Να αναδειχθούν δηλαδή οι νέοι και όχι μόνο που ασχολούνται είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά με τη μουσική.